Ο Κύπριος συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία, που έγινε γνωστός σε όλη την Ευρώπη με τη θεαματική παραγωγή «Ότο Συμφόνικ» για την πόλη του Μανχάιμ της Γερμανίας, κατέκτησε πέρσι και το ρωσικό κοινό, δημιουργώντας τη μουσική ταυτότητα της πόλης του Βλαδιβοστόκ. Φέτος ετοιμάζεται να κατακτήσει και το απαιτητικό κοινό της Ιαπωνίας, δημιουργώντας την ηχητική ταυτότητα της πόλης του Κιώτο. Η πρόσκληση στον Κύπριο ταλαντούχο συνθέτη έφτασε μέσω του Τμήματος Πολιτιστικών Υποθέσεων της Ιαπωνικής Κυβέρνησης για την υλοποίηση του πρωτότυπου και μεγαλεπίβολου έργου που φέρει τον τίτλο «Ο ήχος του Κιώτο». Το Κιώτο είναι η συνέχεια του Βλαδιβοστόκ, ο ήχος του Κιώτο αυτή τη φορά. Τι είναι ακριβώς το σκεπτικό πίσω από αυτήν την μεγάλη και μεγαλεπίβολη προσπάθεια είναι ότι η μουσικοποίηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, του Κιώτο δηλαδή, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα δικούς της ήχους που αφομοιώνουν και αποτυπώνουν τη ιδιαιτερότητα μέσω του πολιτισμού και της παράδοσης της. Το Κιώτο, που υπήρξε αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας για χίλια και πλέον χρόνια, είναι σήμερα η πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Η Ιαπωνική πόλη είναι εξακουστή τόσο για τις φυσικές της ομορφιές, όσο και για τις αρχαιότητες και την παράδοσή της. Συμμετέχουν στο όλο εγχείρημα μέχρι στιγμής πέραν των 550 μουσικών, πέραν των 35 φορέων. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα παραγωγής πάνω των 30 ατόμων, όπως και πληθώρα εθελοντών. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι πολύπλοκη για αυτόν και θα χρειαστεί γύρω στα 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί μέχρι να παρουσιαστεί. Όπως και στον ήχο του Βλαδιβοστόκ, ολόκληρη η Ιαπωνική πόλη χρησιμοποιείται ως σκηνή για την εκτέλεση της μουσικής καθώς και για την ηχογράφηση ήχων που αποτυπώνουν την ιδιομορφία της. Η όλη προετοιμασία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, δηλαδή ακριβώς πριν ένα χρόνο. Βρισκόμαστε στα μέσα της υλοποίησης και αναμένουμε να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του χρόνου. Ο Μάριος Ηλία, πέραν από τη σύνθεση, διευθύνει και το όλο έργο.